Οργή επικρατεί στις τάξεις των καταναλωτών της ΔΕΗ που καλούνται να πληρώσουν τη ζημιά των ρευματοκλοπών που βρίσκονται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Σίγουρα δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να γίνεται, γιατί και οι άλλοι άνθρωποι έχουν τα προβλήματά τους και πρέπει να τα λύσουν, όχι μόνο να κάνουμε υποκλοπές και να τα φορτώνουμε στους άλλους. Δεν είναι βέβαια σωστό να γίνεται, γιατί όπως όλοι έχουμε υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος και δεχόμαστε και τις κριτικές των άλλων, το ίδιο πρέπει να κάνουμε όλοι. Να μην ζούμε εις βάρος των άλλων. Έχουμε ρευματοκλοπές από όλη την γκάμα, είτε από νοικοκυριά, είτε από επιχειρήσεις μικρές ή μεγάλες. Παλιότερα συναντούσαμε τις ρευματοκλοπές αυτές σε αλλοδαπούς. Τώρα έχουμε, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Έλληνες, δυστυχώς, που ρευματοκλέβουν. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζονται σήμερα μέσα από αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη, το 2014 σημειώθηκαν 500 ρευματοκλοπές, το 2013 12, το 2012 140 και το 2011 60 ρευματοκλοπές. Δεν γνωρίζω, αλλά ακούω όμως ότι γίνεται τακτικά αυτό. Χαρακτηριστική είναι εξάλλου η δήλωση που παραχώρησε για την εφημερίδα Νέα Κρήτη ο ελεγκτής των 250.000 πελατών που έχει στο νομό Ηρακλείου η ΔΕΗ, Μαρίνος Παπουτσάκης. Στο τέλος του χρόνου η ΔΕΗ κάνει απολογισμό και φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό φεύγει χωρίς να έχει εισπραχθεί. Το επιβαρύνονται οι καταναλωτές, δηλαδή όλοι εμείς που πληρώνουμε ρεύμα. Σίγουρα δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που γίνεται, αλλά το πρέπει να μεριμνήσουν ήδη πώς θα το τακτοποιήσουν αυτό το θέμα. Ο Μαρίνος Παπουτσάκης αναφέρθηκε και στις ρευματοκλοπές που τελευταία έχουν πάρει τη μορφή επιδημίας. Οι ρευματοκλοπές τελευταία πλέον τρέχουν με τρελό αυξητικό ρυθμό, ενώ οι οικονομικές απώλειες ετησίως αγγίζουν και το 1,5 εκατομμύριο ευρώ μόνο στο νομό Ηρακλείου. Αυτά δηλαδή είναι πράγματα με ερμηνεία η ίδια η υπηρεσία. Έχετε παρατηρήσει τέτοια φαινόμενα, να κλέβει κάποιο ρεύμα κάποιος από τη γωνιά? Προσωπικά σε μένα όχι, δεν έχει τύχει ποτέ. Όποιος πιαστεί θα το πληρώσει, δεν γλιτώνει. Σε επίπεδο Ελλάδος, η χασούρα της ΔΕΗ από τις υποκλοπές ρεύματος ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ καθημερινά τεχνικά κλιμάκια της επιχείρησης επανελέγχουν ρολόγια και καλούν προσημόρφωση τους επιτηδίους.